Ορκίζομαι να είμαι πιστός στην πατρίδα. Να είμαι πιστός στην πατρίδα. Να υπακούω στο Σύνταγμα. Και στους νόμους. Και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Η νέα δήμαρχος Βυσαλτίας, Βάνα Πλιάκου, ορκίστηκε μαζί με το νέο Δημοτικό Συμβούλιο, τους Προέδρους και τους Τοπικούς Συμβούλους του Δήμου. Της τελετής χωροστάτησε ο Μητροπολίτης Ερών Κυνηγρίτης Θεολόγος. Δεν είναι μια απλή, τυπική διαδικασία δημοσίων σχέσεων. Ο όρκος αποτελεί μια ουσιαστική ηθική δέσμευση εκείνου που ορκίζεται προς την κοινωνία. Είναι συμβόλαιο τιμής ανάμεσα στον διοικούντα και στον πολίτη με όρους δεσμευτικούς. Οι αιρετοί είμαστε για να υπηρετούμε. Ο όρκος που δώσαμε πριν από λίγο επί του Ιερού Ευαγγελίου εμπεριέχει τρία δεσμευτικά στοιχεία. Πρώτα, πίστη στην πατρίδα, στα ιδανικά και στις αξίες που εμπεριέχονται στο όνομα Ελλάδα, πέρα και πάνω από κάθε είδους παραταξιακή, κομματική ή ιδεολογική τοποθέτηση. Δεύτερον, η υπακοή στο Σύνταγμα και τους νόμους, για να ενισχύσει και να συμπληρώσει τις αρχές που οφείλουμε όλοι οι αιρετοί να ενστερνιζόμαστε, ότι διοικούμε ανθρώπους, ότι διοικούμε σύμφωνα με τους νόμους και ότι δεν διοικούμε για πάντα. Και τρίτο στοιχείο είναι η τιμιότητα και η ευσυνειδησία, δηλαδή δύο στοιχεία της ατομικής ηθικής του καθενός. Επιπροσθέτως, η σημερινή μέρα όμως σηματοδοτεί και εκπέμπει και άλλα μηνύματα. Καταρχήν, την πρώτη επαφή των συμπολιτών μας με την αυτοδιοικητική πραγματικότητα, κυρίως με τους δημοτικούς εκπροσώπους μετά τις εκλογές, εκπροσώπους που εσείς αναδείξατε. Με όλες μας τις δυνάμεις, ψυχής και σώματος, όπως δήλωσα το βράδυ των εκλογών, με εφόδια την πολιτική βούληση και τη γνώση, θα αγωνιστούμε για μια νέα αυτοδιοικητική εποχή στη Βυσαλτία.